Σε χρονικό ορίζοντα 18 μηνών από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν τα έργα θα ολοκληρωθεί η βελτίωση του οδικού άξονα βρύσης χώρας φακίων στα Χανιά. Πρόκειται για μία εργολαβία κόστου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και αφού ολοκληρώθηκαν οι σχετικέ μελέτε, το συμφωνητικό υπεγράφει σήμερα στην Αντιπεριφέρεια Χανίων ανάμεσα στον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη και τον ανάδοχο εργολάβο. Τώρα θα συμφωνήσω με τον εργολάβο πότε θα ξεκινήσει, μια και είναι τουριστική περίοδο, θα δούμε με τι τεχνικέ υπηρεσίε αν μπορεί να ξεκινήσει τη θερινή περίοδο ή να το τραβήξουμε λίγο μετά το καλοκαίρι. Αυτό όμω είναι μια συζήτηση με τι τεχνικέ υπηρεσίε. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Σχεδόν ολοκληρώνεται ο άξονα βρύσε χώρα φαχίων ε, και θεωρώ ότι ένα μικρό κομμάτι που έχει μείνει μετά, μετά τι βρύσε είναι και αυτό μέσα στα σχέδιά μα. Και στον προγραμματισμό μα, και αυτό άμεσα να δημοπρατηθεί από τα έργα που έχουμε, που έχουμε προγραμματίσει σαν περιφέρεια. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Απόστολο Βουλγαράκη, ανοίγει μια νέα περίοδο για την Αντιπεριφέρεια, καλύτερη σύμφωνα με τον ίδιο σε σχέση με αυτή του 2011, οπότε και ανέλαβε καθήκοντα. Άλλο ένα άξονα θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπω ολοκληρώσαμε σε αυτή τη θητεία και το δρόμο για τον Ομαλό όπως ε, ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο και ο δρόμος προς το έλο. Προχωρεί η οργολαβία, είχε μια, ένα μικρό πρόβλημα, αλλά και αυτό ολοκληρώνεται για το Λαφωνήσι. Έτσι λοιπόν θα μπορούμε να λέμε ότι οι άξονε των Χανίων είναι ολοκληρωμένοι στη θητεία μας αυτή. Και οι τέσσερις κεντρικοί άξονες των, των Χανίων. Είναι σημαντικό να το λέμε και παρά τις καταστροφές, παρά τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν γιατί είχαμε η εργολαβία που υπεγράφει αφορά σε διανοίξεις δρόμων και ασφαλτοστρώσεις.